Έχω την αίσθηση ότι ως δημοσιογράφοι οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι σε αυτή τη διαφθορά. Διότι ζούμε σε ένα κράτος, δεν έχει νόημα να διαπληκτιζόμαστε, διότι το να δίνεις την αίσθηση ότι είσαι σε δύο διαφορετικά στρατόπεδα με τον Ντράγκα, τον Τριαραφυλόπουλο ή τον Παυλόπουλο, εκνευρίζει τους πολίτες. Επομένως, σε ένα κράτος όπου, θα σας πω σήμερα την κουβέντα που είχα λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα με έναν από τους τροφοδότες των ενόπλων δυνάμεων. Σε ένα κράτος όπου διαφθαρμένοι, αξιωματικοί, τα παίρνουν κανονικότατα από τον μικρότερο βαθμό για την τροφοδοσία του στρατεύματος μέχρι τον ανώτερο για τους εξοπλισμούς, δεν υπάρχει καμία ελπίδα και δεν υπάρχει λόγος εμείς να σιωπούμε ή να αντιπαρατηθέμεθα για αυτά τα θέματα. Ενιαίο μέτωπο απέναντι σε αυτό το τριτοκοσμικό κράτος, διεφθαρμένο κράτος, όπου βλέποντας οι μικρότεροι τους από πάνω να διαπληκτίζονται, να αντιπαρατίθενται, να αποκαλούν ο ένας τον άλλον κλέφτη και λοποδίτη, απατεώνα, αρπακτικό και διάφορα τέτοια, τρώνε και εκείνοι με την ησυχία τους. Εάν δεν σταματήσει αυτή η ιστορία, η χώρα θα παραμείνει σε αυτό το βόρβορο, το βούρκο και δεν θα πιάσουμε ποτέ πάτο. Εάν δεν υπάρξει μέτωπο, όπως πολύ σωστά είπε προηγουμένως ο κ. Τριανταφυλόπουλος, όλων των υγιών δυνάμεων που αρθρώνουν δημόσιο λόγο, που επηρεάζουν την συνείδηση των πολιτών. Και ταυτόχρονα, εάν δεν υπάρχουν ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, αυστηροί κανόνες, όπου η ισονομία και η ισοπολιτεία είναι κατοχυρωμένα και αποδεδειγμένα και φαίνονται σε κάθε βήμα και σε κάθε πράξη, όχι, δεν υπάρχει φως. Μεγάλη τιμή για το Άλτερ να έχει. Μα με συγχωρείτε, δεν είναι έτσι, κύριε Δαπλόπουλε. Εάν έτσι, εγώ δεν έχω την υποστήριξη τη δική σας, του κυρίου Τράγκα και του κυρίου Χατζηνικολάου, να με στηρίξουν λοιπόν, και να συγκρουστώ με ένα μονοπωλιακό συγκρότημα. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν θα εξαφανιστώ από προσώπου γης. Αυτό που είπε ο πρόεδρος του Πασόκ ήταν πολύ σωστό. Πρέπει δεν να σας θυμίσω ότι από τη δεκαετία του 60 υπήρχε ένα συνδυασμό προπαγάνδας οικονομικών συμφερόντων και παρακράτος. Όπου είσαι έβγαζαν αλκοολικό όπως προσπάθησαν να βγάλουν τον Ανδρέα Παπανδρέου, ή κομμουνιστή και επικίνδυνο που θα χάσει ο κόσμος στα σπίτια του, όπως είπαν για τον Ανδρέα Παπανδρέου, και που σήμερα αυτά τα οργανωμένα συμφέροντα πάλι μαζί με παρακρατικούς μηχανισμούς, όποιον δεν επιθυμούν και όποιος δεν συμμορφούνται προς τα υποδείξεις, γίνεται αρπακτικό που τα παίρνει κλέφτης, απατεώνας και διάφορα τέτοια. Αυτή είναι η οργανωμένη αντίδραση αυτών των συγκεκριμένων συμφερόντων, τα οποία διαθέτουν τηλεοράσεις, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τα πάντα. Επομένως, ορισμένοι εξημών, δηλαδή εννοώ του πλήθους των δημοσιογράφων, ανήκουν και συντάσσονται σε αυτές τις στρατιές.